Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις για απόψε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και γνωστό καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, μία μέρα, δύο μέρες, αλλά μια που βρισκόμαστε ακόμη στην αποτίμηση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο σας για να ανοίξουμε την κουβέντα λίγο για τα ελληνοτουρκικά. Το σχόλιο απευθύνεται σε αυτούς οι οποίοι νομίζαν ότι θα έχουμε μία μείζωνα αλλαγή σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν προσφερόταν ούτε οι συνθήκες, δηλαδή ήταν μία σύντομη συνάντηση, 45 λεπτών, βγάλε και τις μεταφράσεις 30 λεπτά. Ναι. Ήταν η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. Ουσιαστικά η κάθε πλευρά έθεσε τα θέματα που θέτει εκ καθήκοντος κάθε φορά. Δηλαδή οι Τούρκοι είπαν αυτά που όφυλαν να πούνε, εμείς είπαμε αυτά που οφείλαμε να πούμε. Από ό,τι φαίνεται υπήρξε λίγο πιο ουσιαστική συζήτηση στο θέμα του προσφυγικού και του μεταναστευτικού από τη μια μεριά. Και στο θέμα του Κυπριακού απ' την άλλη, αλλά κάτι άλλο δεν φαίνεται να υπήρξε, ούτε και θα μπορούσε να υπάρξει. Δεν είναι όμως στα εκ καθήκοντος θέματα το Αιγαίο. Ακούσαμε τον κύριο Πέτσα, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να λέει ότι δεν συζητηθήκανε θέματα Αιγαίου. Προσέξτε, η τουρκική επιθετικότητα εκδηλώνεται και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και για την ακρίβεια, ο μεγάλος μας φόβος είναι η Ανατολική Μεσόγειο τον τελευταίο καιρό. Τη συζήτηση επί της τουρκικής επιθετικότητας και των τουρκικών ενεργειών έγινε. Τώρα, αν αναφέρθηκε ειδικά στο Αιγαίο ή ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν νομίζω ότι χρειάζεται, διότι είναι διάχυτο αυτό το πράγμα. Σας ρωτάω γιατί ξέρετε πολύ καλά ή φαντάζεστε ότι εάν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο επί ΣΥΡΙΖΑ, θυμάστε τι είχε γραφτεί περί απροετοίμασης τη συνάντηση πριν καν προσγειωθεί το αεροπλάνο του Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα όταν κυβερνούσε ο κύριος Τσίπρας, θα ήταν τα πράγματα, δεν θα πέρναγε έτσι να το είναι πω απλά. Είναι εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Μιλάμε για μια συνάντηση 45 λεπτών, μιλάμε για μια επίσημη επίσκεψη, η οποία δεν ξέρω αν είχε οργανωθεί ή δεν είχε οργανωθεί σωστά. Στην πορεία απεδείχθη γεμάτη εκπλήξεις. Και στις εκπλήξεις μείναμε όλοι. Δηλαδή, ξεκίνησε από το γεγονός ότι αντί να δώσει ο Ερντογάν συνέντευξη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, όπως είχε συμφωνήσει, έδωσε συνέντευξη στον κύριο Παπαχηλά. Συνεχίστηκε με παρεμβάσεις του Ερντογάν διαρκώς κατά τη διάρκεια της παρουσίας του εδώ πέρα. Ήταν εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια εθιμοτυπική κατ' ουσίαν συνάντηση, μια συνάντηση γνωριμίας, όχι εθιμοτυπική. Ναι. Μια συνάντηση γνωριμίας 45 λεπτών με μια επίσημη επίσκεψη δύο ημερών, η οποία προϋποθέτει οργάνωση σε κάθε σημείο της, τα πάντα. Είναι εντελώς διαφορετικές καταστάσεις. Βέβαια, ο Ερντογάν γενικώς είναι γεμάτος εκπλήξεις. Σε αυτό φαντάζομαι δεν θα διαφωνήσουμε, ότι είναι ένας απρόβλεπτος γείτονας. Είναι. Φάνηκε από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα στον ΟΗΕ, με τους περίφημους χάρτες. Δηλαδή, δεν νομίζω να έχουμε ξαναδεί ηγέτη άλλη φορά ο οποίος να παρουσιάζει χάρτες, τουλάχιστον τα τελευταία 5-6 χρόνια που το παρακολουθώ. Δεν έχουμε ηγέτη που να παρουσιάζει χάρτες, τι συμβαίνει εδώ, τι συμβαίνει εκεί, τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη, τι θέλω να κάνω στη Συρία. Ήταν μια επικοινωνιακή κίνηση, η οποία στόχευε στο να τραβήξει την προσοχή σε αυτή τη ζώνη που θέλει να φτιάξει κατά μήκος των τουρκοσυριακών συνόρων, να εκαθαρίσει, να κάνει εθνοκάθαρση του κουρδικού στοιχείου και να εγκαταστήσει 1 εκατομμύριο Άραβες, τουλάχιστον, για να σπάσει το κουρδικό συνεχές από τη Συρία στην Τουρκία. Κύριε Συρίγο, εσείς ούτως ή άλλως και η επιστημονική σας δραστηριότητα και η επιστημονική σας κατάρτιση είναι επί της ουσίας των διεθνών σχέσεων. Κατά συνέπεια, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε. Η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να κάνει αντιπολίτευση, η δουλειά της κυβέρνησης είναι να υπερασπίζεται αυτά που κάνει. Αλλά πώς βλέπετε τις μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις επί τέτοιων σοβαρών θεμάτων? Για παράδειγμα, είχαμε μέχρι και διαρροή από κυβερνητικές πηγές φωτογραφιών, όπου στην μεν συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Ερντογάν υπήρχαν πίσω δύο τουρκικές σημαίες. Στην προχθεσινή συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη υπήρχε μία και μία. Ξέρετε πολύ καλά με βάση πρωτοκόλλου ότι είναι άλλο πράγμα οι συναντήσεις να είναι στον ΟΗΕ και άλλο πράγμα συναντήσεις να διοργανώνονται από Τούρκους. Ήταν ο ορισμός του fake news και αναρωτιέμαι, έτσι θα κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση? Ξεκινώ από την εικόνα τη μεγάλη που βλέπω. Ναι. Και βλέπω το εξής. Έχουμε μια νέα κυβέρνηση. Το λέω ευρύτερα τώρα. Έχουμε μια νέα κυβέρνηση. Είναι δύσκολο όταν ακόμη δεν έχει εκδηλώσει καν τις προθέσεις της να της βρεις κάτι. Ακούω στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία τις τελευταίες μέρες χτυπιούνται διαρκώς από το πρωί ως το βράδυ. Ήταν μια αποτυχημένη επίσκεψη. Ερώτηση, τι έπρεπε να γίνει για να είναι επιτυχημένη? Δηλαδή να πέσουν οι Τούρκοι στα γόνατα και να μας ζητάνε συγγνώμη? Δεν μπορούμε να περιμένουμε τέτοια πράγματα. Πρέπει να πατάμε γερά στα πόδια μας για να δούμε τι γίνεται. Αυτό στο οποίο αναφέρθηκε με τις φωτογραφίες ήταν η αντίστοιχη επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα το 2016 στον ΟΗΕ.
Ήταν πάλι στον ΟΗΕ. Αλλά τι είχε γίνει. Είχε γίνει στα γραφεία της τουρκικής αντιπροσωπείας και είχαν βάλει δύο τουρκικές σημαίες. Οι Τούρκοι τα προσέχουν πάρα πολύ αυτά. Θυμάμαι το 2010 που είχε μιλήσει ο Γιώργος Παπανδρέου και τον είχαν βάλει επίτηδες να μιλήσει κάτω από ένα τεράστιο πανό του Κεμάλ Ατατούρκ για να δείχνει μικροσκοπικός μπροστά στον Ατατούρκ που ήταν τεράστιος δίπλα του. Αυτά είναι πράγματα που τα προσέχεις εκ των προτέρων, όχι ο ίδιος αρχηγός, η γύρω του, η διπλωματική αντιπροσωπεία όλη αυτή, για να τα αποφεύγεις. Η επίσκεψη του, η συνάντηση του 2016, από αυτή την έννοια ήταν ατυχή σε σχέση με τις σημαίες, όχι κάτι άλλο. Αλλά όλα αυτά πρέπει να ομολογήσω ότι ξεχάνουμε την ουσία. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε ας επιστρέψουμε στην ουσία, μην τη φτηνένουμε την κουβέντα. Συμφωνήσαμε ότι είναι απρόβλεπτος ο Ερντογάν. Ως εκ τούτου, φαντάζομαι δεν έχει νόημα να σας ρωτήσω αν περιμένετε κάποια κίνηση καλής θέλησης σε σχέση με τις προσφυγικές ροές τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ούτως ή άλλως, έως σήμερα το μεσημέρι, από τα στοιχεία δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Αν θα υπάρξει κάποια μείωση, θα είναι πρόσκαιρη. Ναι. Δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν δεν στοχεύει σε εμάς με τις προσφυγικές ροές. Απλώς είναι η περίπτωση ότι μαζί με το βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Δηλαδή ενοχλεί, φωνάζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παράλληλα ενοχλεί και εμάς που του αρέσει να μας ενοχλεί. Ο στόχος του είναι να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαχειριστεί ο ίδιος τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να εγκαταστήσει, να χτίσει τις πολιτείες αυτή τη ζώνη στα τουρκοσυριακά σύνορα. Γι' αυτό αφήνει αυξημένες τις ροές. Εκεί στοχεύει. Δεν νομίζω ότι σε βάθος χρόνου θα μειωθεί κάτι. Ίσως πρόσκαιρα υπάρχει μια μικρή μείωση. Εσείς έτσι όπως βλέπετε τις διεργασίες και το ρευστό σκηνικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να περιμένουμε βασίμως ότι το επόμενο διάστημα θα γίνει κάτι στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης? Να το πω απλά, υπάρχει περίπτωση να βοηθήσουν λίγο παραπάνω οι εταίροι μας? Γιατί ως τώρα δεν είναι πολύ πολύτιμη η βοήθειά τους. Ναι, έχουμε τα εξής στοιχεία. Ναι. Έχουμε μια συνάντηση που έγινε μεταξύ των Γερμανών, των Γάλλων, των Φιλανδών που έχουν την προεδρία, της Μάλτας και της Ιταλίας, όπου συμφωνήσανε για μετεγκατάσταση. Ναι. Δηλαδή θα παίρνουν αυτούς που φτάνουν στη Μάλτα και στην Ιταλία και θα εξετάζουν τα αιτήματα για άσυλο σε εκείνες τις χώρες, στη Γαλλία και στην Γερμανία. Αυτό θέλουν να το φέρουν στα ευρωπαϊκά όργανα. Η εκτίμησή μου είναι ότι εκεί θα μπούμε και εμείς και θα πούμε να έλθει και σε εμάς. Ήδη οι χώρες του Βίζεγκραντ έχουν αντιδράσει, αλλά η μετεγκατάσταση λειτουργήσε για 2,5 χρόνια την περίοδο 16-17, παρότι οι χώρες του Βίζεγκραντ διαφωνούσαν. Οι ροές είναι υψηλές και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει τις υψηλότερες ροές μέσα στην Ευρώπη. Δηλαδή έχουμε 42.000, ακολουθεί η Ισπανία με γύρω στις 15.000 εισόδους και μετά η Ιταλία γύρω στις 12.000. Αλλά δεν είναι η αριθμή τρελή. 41.000 είναι τίποτα. Να φανταστείτε το 2015 μπαίνανε την ημέρα στην Ελλάδα 8.500 άτομα. Δηλαδή σε 5 μέρες είχαμε 40.000 άτομα. Βέβαια. Επομένως 41.000 άτομα από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα είναι συγκριτικά μικρός αριθμός. Μπορούν οι Ευρωπαίοι να βοηθήσουν αν θελήσουν. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το αν θελήσουν είναι το πρόβλημα. Ναι, νομίζω ότι επειδή θα κολλήσουμε δίπλα στη Μάλτα και στην Ιταλία κάτι θα γίνει. Επίσης να πω και ένα δεύτερο. Η Frontex είναι πολύ σημαντική. Πού θα δρά? Πιστεύω ότι ζητούμε πλέον μετεπιτάσιος να δρά και στις τουρκικές ακτές. Αυτό μπορεί να μειώσει όντως τις ροές. Με την έννοια ότι από απέναντι κάποιοι κάνουν τα στραβά μάτια, οπότε αν υπάρχει Frontex δεν θα ξεκινούν πλοιάρια και βάρκες προς τα ελληνικά παράλια. Χθες έφτασαν 700 άτομα στις ελληνικές ακτές. 700 άτομα σημαίνει ότι μεταφέρθηκαν με τουλάχιστον 70 λεωφορεία ή φορτηγά. Πολύς κόσμος. Βέβαια. Αυτά δεν μεταφέρονται, δεν περνάνε. Μιλάμε για την Τουρκία. Και στην Ελλάδα, αν έβλεπε 70, 80, 100 λεωφορεία και φορτηγά, αν πιέζεσαι σε μια παραλία, θα σου κάνει εντύπωση. Βέβαια. Στην Τουρκία, που είναι και αστυνομοκρατούμενο κράτος, είναι πολύ πιο έντονο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αποκλείεται να έγιναν αυτά χωρίς να το πάρουν είδηση οι Τούρκοι. Είναι με τη σύμφωνη γνώμη του τουρκικού κράτους. Αυτό πρέπει να βγει στην επιφάνεια και η παρουσία της Frontex θα βοηθήσει πολύ προς αυτήν την κατεύθυνση. Ως προς την διαχείριση του κομματιού, από την ώρα που έρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα ή ακόμη υπάρχει και στα φύλαξη. Υπάρχει φύλαξη. Υπάρχουν τρία πράγματα. Το ένα είναι τουρκικές ακτές, το δεύτερο είναι φύλαξη, το τρίτο είναι διαχείριση στην Ελλάδα. Ναι. Στο τρίτο πάσχουμε, χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη. Εκεί ήθελα να έρθουμε. Ναι, ο κύριος Χρυσοχοΐδης
υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όχι ΣΥΡΙΖΑ, στην πρώτη του επίσκεψη στη Μόρια, τα βρήκε όλα καλά. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει το πράγμα περίπου στον αυτόματο πιλότο και ότι αν στη Μόρια πολλαπλασιαστούν οι φιλοξενούμενοι, τώρα φιλοξενούμενο Θεός να το κάνει στις συνθήκες που ζουν τέλος πάντων, τότε θα υπάρξει πρόβλημα. Και τώρα η κατάσταση είναι εκρηκτική. Η Μόρια χωράει 4.000 και βρίσκονται περίπου 12.000 και η κυβέρνηση άρον-άρον προσπαθεί να βάλει σε εφαρμογή ένα τεράστιο σχέδιο μεταφορά στην ενδοχώρα 10.000 ανθρώπων. Γιατί έπρεπε να χαθεί το μισό καλοκαίρι, κύριε Συρίγο? Θα σας πω. Έχετε δίκιο ως προς το ότι δεν έγιναν μεταφορές πληθυσμού από τη Μόρια, όχι μόνο από τη Μόρια, από κανένα από τα νησιά από τότε που άλλαξε η κυβέρνηση. Ο λόγος είναι τι θεωρεί το ευάλωτος πληθυσμός. Δηλαδή, για να μεταφερθούν στην υπηρετική Ελλάδα, πρέπει να χαρακτηριστούν ως ευάλωτες ομάδες. Ναι. Ο παλαιός ορισμός που υπήρχε ως προς τις ευάλωτες ομάδες έπιανε όλους. Δεν υπήρχε καμία εξαίρεση. Δεν ήταν δηλαδή η οικογένεια που είναι ευάλωτη ομάδα. Όλοι μπορούσαν να επικαλεστούν με τα τραυματικό στρες από αυτά που είχαν περάσει και να περάσουν στην υπηρετική Ελλάδα. Αυτός ήταν ο λόγος, ότι αλλάξαν τα κριτήρια τα οποία υπήρχαν ως προς το θέμα του ποιος μπορεί να μετεγκατασταθεί. Εντάξει, θα μπορούσαν να αλλάξουν νωρίτερα πάντως, πολύ πριν μιλήσουμε για υπερπληθυσμό στη Μόρια και δούμε αυτά που βλέπουμε. Μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση ανέλαβε 7 Ιουλίου και τα προβλήματα αρχίζουν να εμφανίζονται έντονα μετά τις 10 Αυγούστου. Οι δε μεγάλες ροές είναι μετά τις 28 Αυγούστου. Δηλαδή, πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας και πώς λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός, δυστυχώς. Λειτουργήσε. Θα το δούμε πώς θα. Συγγνώμη. Δείχνουν ότι έχουν αλλάξει τα κριτήρια. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει στις επόμενες μέρες και πού θα εγκατασταθούν. Σε γενικές γραμμές όμως αυτά δεν είναι εύκολο να γίνουν. Σας λέω, επειδή είχα τη διαχείριση στην περίοδο 12-14, τότε είχαμε το περιθώριο, χρησιμοποιούσαμε πλοία του πολεμικού ναυτικού. Αλλά ήταν πανάκριβα όλα αυτά. Όταν στείλαμε τα μεταγωγικά για να μεταφέρουν κόσμο από τη Σύμη, που είχαν βγει ένα βράδυ 1.000 άτομα, διαπιστώσαμε ότι θα ήταν πολύ πιο φτηνό αν χρησιμοποιούσαμε κρουαζιερόπλια πολυτελείας για να μεταφέρουμε. Θέλω να πω, είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Ποιοι μετεγκαθίστανται, ποιος είναι ο πιο οικονομικός τρόπος να μετεγκατασταθούν, πού θα πάνε αυτοί που θα εγκατασταθούν. Πρέπει να υπάρχει και συμφωνία με τις τοπικές κοινότητες, γιατί κανένας δεν τους θέλει στην περιοχή του. Είναι άλλο πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι άλλο πρόβλημα και η Νέα Δημοκρατία είχε κατηγορηθεί ότι ως αντιπολίτευση περίπου έδειχνε ανοχή ή τέλος πάντων πολλές φορές και στήριζε τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, είτε δια της σιωπής, είτε με παρουσία γαλάζιων στελεχών. Τώρα φοβάστε μήπως αυτά τα οποία γίνονταν και αυτά τα οποία λέγατε και γενικά ως αντιπολίτευση τα βρείτε μπροστά σας? Σας θυμίζω ότι η αίσθηση που είχε δημιουργηθεί, που είχε δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία, είναι ότι εντάξει, αν υπάρχει κάποιος με πολιτική βούληση και φυλάει λίγο καλύτερα τα σύνορα, δεν θα έχουμε αυτές τις ροές. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό ισχύει. Στον Εύρο, παραδείγματι. Στα θαλάσσια πάντως, στα θαλάσσια είναι δύσκολη κατάσταση, γιατί από την ώρα που άλλος μπαίνει στη θάλασσα μέσα, εύκολα μπορεί να μετατραπεί. Είδατε τι έγινε έξω από τις Ινούσες? Βέβαια. Πνίγηκαν 5 άτομα, 3 παιδάκια, 2 γυναίκες. Αυτό δεν μας το λέγατε όμως τότε, ότι καλύτερη φύλαξη συνόρων σημαίνει και θάνατη πνιγμή. Όχι, δεν πνίγηκαν. Λέγατε, ξέφρα ο Βαμπέλη έχει αφήσει τα θαλάσσια σύνορα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας δεν ξέρει ότι έχουμε θαλάσσια σύνορα. Αυτό λέγατε. Επιτρέψτε μου. Παρακαλώ. Δεν πνίγηκαν διότι κάποιο εμπόδισε το σκάφος. Μάλιστα, προκάλεσε εντύπωση, διότι και οι καιρικές συνθήκες ήταν σχετικά καλές και προκάλεσε εντύπωση που το σκάφος της βυθίστηκε. Ένα. Δεύτερον, ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Τρίτον, η κριτική της Νέας Δημοκρατίας εντοπίζεται στην περίοδο από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι τον Μάρτιο του 2016, όπου πραγματικά ήμασταν ξέφραγο αμπέλι. Από τον Μάρτιο του 2016 και μετά, άμα δούμε τους αριθμούς συνολικά, έχουμε εξαιρετικά χαμηλούς αριθμούς. Αυτό οφείλεται στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ενώσεως Τουρκίας. Αλλά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι τον Μάρτιο του 2016 πέρασαν στην Ελλάδα 1,5 εκατομμύριο άτομα. Εκεί έγινε ο κακός χαμός. Και μόνο αυτό το νούμερο όμως που λέτε δεν αποδεικνύει ότι μιλάμε για μια πρωτοφανή κατάσταση. Δηλαδή, είπατε πριν πόσο δύσκολα λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει με 1,5 εκατομμύριο άτομα? Ό,τι έγινε μετά και είχαμε 30.000 άτομα το χρόνο.
Μα μετά έγινε η συμφωνία, η κοινή δήλωση τέλος πάντων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ωραία. Το 2015 είχαμε δύο αλληλοσυμπληρούμενες ιδεοληψίες. Mm-hmm. Η πρώτη ήταν η ιδεοληψία δικιά μας, της τότε ελληνικής κυβερνήσεως, η οποία πίστευε ότι δεν υπάρχουν πρόσφυγες και μετανάστες. Όλοι είναι πρόσφυγες, γιατί mm-hmm. οι μετανάστες έχουν φύγει για οικονομικούς λόγους από τη χώρα τους. Και για να μπορέσουν να γλιτώσουν από αυτά, πρέπει εμείς να τους αφήσουν να περάσουν. Με αποτέλεσμα να μην τους καταγράφουμε μέχρι τον Αύγουστο του 2015. Mm-hmm. Η δεύτερη ιδεοληψία που αγκαλιάστηκε προερχόταν από την κεντροδεξιά, από τη Γερμανία. Όπου η Γερμανία είπε: περιμένουμε 800.000. Ξέρανε τη λεωφόρο που είχε ανοίξει από την Ελλάδα, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο. Οπότε από τον Αύγουστο η λεωφόρος αυτή γέμισε. Φανταστείτε, τον Οκτώβριο του 2015 πέρασαν από τα ελληνικά νησιά 210.000 άτομα σε ένα μήνα. Την ίδια ώρα το 2014 όλο το χρόνο είχαν μπει 242.000 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην Ελλάδα σε ένα μήνα μπήκαν 210.000. Εκεί ήταν το ξέφραγο αμπέλι, όπου δεν ελέγχω τίποτα, δεν κάνω τίποτα. Περάστε, συνεχίστε, δεν σας καταγράφω. Η μη καταγραφή είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Διότι από την ώρα που καταγράφεται κάποιος, μπαίνουν τα στοιχεία του στο Eurodax, το σύστημα που τους καταγράφει όλους, υπάρχουν συγκεκριμένα δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Εμείς μη καταγράφοντάς τους, τους λέγαμε συνεχίστε σε όποια ευρωπαϊκή χώρα κατορθώσετε να φτάσετε. Γι' αυτό γίναμε λεωφόρος που πηγαίνανε προς τις άλλες χώρες. Για να μείνουμε λίγο και στα ελληνοτουρκικά και να πάμε λίγο πιο κάτω από το Αιγαίο. Στα της Κύπρου, είναι, πιστεύετε, ειλικρινής η διαφαινόμενη βούληση της Τουρκίας να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, ενώ διαπραγματεύσεις που να καταλήξουν σε κάτι, γιατί είδαμε προχθές αυτόν τον περίφημο διάλογο στα Όρθια τον κύριο Τσαβούσογλου ουσιαστικά να μην θέλει να συζητήσει για διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία. Η Τουρκία μπαίνει στη συζήτηση για το Κυπριακό έχοντας ως στόχο της τους υδρογονάνθρακες της Κύπρου. Ναι. Τίποτα άλλο δεν την ενδιαφέρει. Δεν την ενδιαφέρει η επίλυση του Κυπριακού. Την ενδιαφέρουν μόνο και μόνο οι υδρογονάνθρακες. Και σε αυτό θα στοχεύσει. Άμα δείτε όλες οι προτάσεις της είναι να μπουν οι Τουρκοκύπροι στη διαχείριση των υδρογονάνθρακων. Να δούμε πώς θα έχουμε κι εμείς δικαίωμα να μιλάμε για τη διαχείριση των υδρογονάνθρακων. Βάλτε την τουρκική κρατική εταιρεία στη διαχείριση των υδρογονάνθρακων. Ελάτε να συζητήσουμε τώρα να τα βρούμε για τους υδρογονάνθρακες. Ναι. Τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τους υδρογονάνθρακες. Εάν βρεθεί μια λύση που θα συμφέρει την Τουρκία, τελειώνουν άλλη στιγμή οι διαπραγματεύσεις. Τώρα, ο διάλογος ήταν εξαιρετικά χρήσιμος, διότι ο Μέντσαβ έδειξε το στόχο της Τουρκίας. Ναι. Η Τουρκία έλεγε πάμε σε ένα διάλογο ανοιχτό σε όλους για να συζητήσουμε για τους υδρογονάνθρακες και ό,τι θέλετε εσείς θα τα δούμε αυτά. Ο Χριστοδουλίδης του έθεσε τα όρια. Του είπε συζητάμε για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για δύο κράτη που λέτε εσείς για άλλα πράγματα. Mm-hmm. Να τοποθετήσουμε το πλαίσιο. Και ήταν χρήσιμο, είπε αυτή την έννοια, και γι' αυτό το λόγο αντέδρασε και έτσι ο Τσαβούσογλου, δεν δέχτηκε τη συζήτηση. Διότι μετέφερε τη συζήτηση από τους υδρογονάνθρακες στη λύση του Κυπριακού. Ενώ η Τουρκία θέλει το ανάποδο. Μόνο οι υδρογονάνθρακες. Δεν είναι ενδιαφέρον. Η Τουρκία θεωρεί ότι έχει λύσει το Κυπριακό. Απλώς προέκυψε το θέμα του των υδρογονάνθρακων που δεν μπορούσε να προβλέψει το 1974 και ξαφνικά απέκτησε ενδιαφέρον Νότια Κύπρος. Τίποτα άλλο δεν την ενδιαφέρει. Μόνο οι υδρογονάνθρακες. Θα μπορούσε λοιπόν να βρεθεί μια τέτοια λύση στους υδρογονάνθρακες που να δώσει στην Τουρκία κίνητρο να δείξει ότι είναι μια επικοδομητική στάση για να λυθεί το Κυπριακό, που είναι και το πολιτικό κομμάτι, το εθνικό θέμα δηλαδή. Η Τουρκία έχει τρεις στόχους. Ένας, συνδιαχείριση των κοιτασμάτων υδρογονάνθρακων. Δεύτερον, είσοδος της τουρκικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου στη διαχείριση. Και τρίτον, να περάσει ό,τι βρεθεί μέσω Κύπρου στην Τουρκία και να πάει για την αγορά της Τουρκίας. Τίποτα άλλο δεν την ενδιαφέρει. Υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχει ελπίδα ούτε να προχωρήσουν διαπραγματεύσεις, ούτε τίποτα άλλο. Το γνωρίζουν όλοι αυτό. Μιλάμε για τον Ερντογάν, δεν μιλάμε για κάποιον καλόπιστο τρίτο ο οποίος έχει διάθεση να διαπραγματευτεί. Ναι. Τα πράγματα δείχνουν πολύ συγκεκριμένα. Απλώς μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία διότι κινδυνεύεις από τη διεθνή κοινότητα να σε κατηγορήσει και να σου πει γιατί δεν μπαίνεις στη διαδικασία, γιατί δεν συζητάς με τον άλλον. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια σχετική πρωτοβουλία. Η Κύπρος έχει πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων με αυτό που έχει κάνει στους υδρογονάνθρακες. Η Τουρκία προσπαθεί να το ανατρέψει δια της βίας. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο η Κύπρος δεν μπορεί να παίξει.
δεν έχει την αντίστοιχη Βέβαια. Στρατιωτική ισχύ. Οπότε πρέπει να παίξεις με κάποιους άλλους όρους για να εξισορροπήσεις την τουρκική επιθετικότητα. Και για να μην είναι εντελώς μονοθεματική κουβέντα μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω για την ψήφο των αποδήμων. Έχει ήδη ξεκινήσει μια πολιτική αντιπαράθεση. Το κάθε κόμμα έχει τις απόψεις του. Η κυβέρνηση έχει καταλήξει στις βασικές της, στους βασικούς άξονες της πρότασης που θέλει να φέρει στη Βουλή. Και αναρωτιέμαι αν σας φαίνεται πολύ πολύ λογικό ένας συμπατριώτης μας, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος δημοτικούς καταλόγους, έφυγε το 60-65, είναι στην Αστόρια, δεν ξέρει καν τι είναι ο ΦΠΑ, τι είναι ο ΕΝΦΙΑ κτλ., να ψηφίζει και να καθορίζει τη δική σας και τη δική μου τη ζωή. Τα τελευταία 6 χρόνια, 7, έχουν φύγει τουλάχιστον μισό εκατομμύριο συμπατριώτες μας. Φίλοι μας, συγγενείς μας, αδέρφια μας, μισό εκατομμύριο, οι οποίοι παρακολουθούν καθημερινά τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι άμεσα επηρεασμένοι από αυτή την κατάσταση γιατί εξαιτίας της φύγαν στο εξωτερικό και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν για το τι γίνεται. Όταν φτιάχθηκε το ελληνικό κράτος, το 1831 προέκυψε μια τεράστια διαμάχη. Ποιοι θα παίρνουν αξιώματα, ποιοι μπορούν να συμμετέχουν κτλ. Ήταν διαμάχη μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων. Οι ετεροχθόνες ήταν εξίσου Έλληνες με τους άλλους. Αλλά οι αυτόχθονες δεν θέλαν τους ετεροχθόνες να μπορούν να έχουν δικαιώματα. Αυτό που συμβαίνει τώρα με την πρόταση νόμου που διάβασα του ΣΥΡΙΖΑ είναι επαναφορά της διαφοράς μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, όπου σου λέει η ψήφος εκείνων που μένουν στην Ελλάδα είναι, μετράει, η ψήφος εκείνων που είναι στο εξωτερικό μετράει υπό όρους λίγο. Ό,τι λέει δηλαδή η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, χώρες που έχουν αντίστοιχου τύπου διασπορά με τη δική μας. Όχι, δεν έχουν, όταν ψηφίζουν, ψηφίζουν κανονικά όλοι και πάει μέσα στο κεντρικό κορβανά. Δεν είναι, άμα διαβάσετε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, θα δείτε ότι έχει τρία σημεία. Στις γενικές εκλογές, η ψήφος των Ελλήνων μετράει μόνον ως προς τους βουλευτές που θα βγάλουν στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ως προς το δημοψήφισμα, η ψήφος τους μετράει ίδια με την ψήφο των υπολείπων Ελλήνων. Ως προς τους ευρωβουλευτές, η ψήφος τους μετράει ίδια με όλων των υπολείπων Ελλήνων. Ναι. Και αναρωτιέσαι τι είναι αυτό που τους κάνει η ψήφος τους στις βουλευτικές εκλογές να μετράει λιγότερο σε σχέση με την ψήφο στο δημοψήφισμα ή την ψήφο στην Ευρωβουλή. Είναι επαναφορά αυτής της άθλιας ιστορίας με τους αυτόχθονες και τους ετερόχθονες με όρους 2019. Μάλιστα. Κύριε Σερίγο, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.